το μεταξύ, τα FPS πάνε καρφί στα 60, αλλά πολύ θολούρα ρε φίλε, μόλις κουνάω το track. Το track IR ρε φίλε. Τι έχουμε εδώ? Τι σκηνικά φτιάχνουν τα line ρε φίλε. Για τα παιδάκια, περατικό, το περατικό του κάθε gym και έτσι κι αλλιώς, παιδική χαρά. Ωραίες λεπτομέρειες, ε. Φιλαράκι, δεν το περίμενα εγώ ότι θα έχουμε τόσες πολλές λεπτομέρειες. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες από τις λεπτομέρειες που λέμε. Ε? Λεπτομέρειες από τις λεπτομέρειες. Ωραία φίλε, και αυτοί οι ήχοι θέλουν λίγο κατέβασμα. Μας πήρε τα αυτιά του τώρα. Και είμαστε και μέσα στην καμπίνα. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες που σου κάνουν τη διαδρομή πιο ευχάριστη. Βγάλαμε μια φωτό εκεί με την παιδική χαρά, δεν προλαβαίνεις να συνεχίσεις το δρομολόγιο. Πετάκτη του τρένου πάνω από τη γέφυρα. Εδώ με τα όλα τους, αστέρια, τάγκς δεν έχουμε, αν δεν έχουμε τάγκς φίλε, στη Ρωσία δεν παίζω. Πολύ ωραία φάση. Σε ποιο ποταμάκι είμαστε εδώ, στο Disney. Γιατί μπερδεύουμε σε αυτό το φορτηγό με τις ταχύτητες, δεν μπορώ να καταλάβω. Στο Deutsch που το είχα πάρει και αυτό με 13 βότιο, το πήγαινα μια χαρά. Αυτό εδώ γιατί ρε... Οχ, 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 σκηνικά τρελά. Ηχογραφίες πάνω στα κτίρια. Στα παλαιά κτίρια. Πάθανε τα λάνια και βάζουν τόσες λεπτομέρειες. Και αυτός η διαδρομή εδώ πέρα δεν την έχουμε περπατήσει. Όλο το Ρώσικο τον έχουμε... τα είχαμε κάνει τα χιλιόμετρα. Άραγε όλα αυτά τα σκηνικά που βλέπουμε εδώ προσθεθήκανε τώρα. Πότε προσθεθήκανε όμως? Στην προηγούμενη έκδοση που το κοίταζα λίγο δεν είχα δει τίποτα σε αυτή την πόλη. Όπως το βάλανε τώρα για την 940 για την πέτα. Μπορεί. Και να μην το πήρα μάτι εγώ. Λοιπόν, μέχρι τώρα η διαδρομή ήταν λίγο κλειστή. Τώρα κάτσε να πούμε έξω εδώ στην Ρώσικη εξοχή. Να δούμε το εργαλείο τι πάει. Και να τα πάμε λίγο γρήγορα τα πράγματα, γιατί πήγε 4 ώρα. Αλλά θέλω να μας πάρει λίγο αργά για να δοκιμάσουμε και τα φώτα. Να δούμε διορθώσανε τίποτα με αυτά τα... με τις αναβαθμίσεις που κάνανε για αυτό το μπαγκάκι σε παρένθεση που λέγανε ότι δεν είναι τα φώτα δυνατά και ιστορίες. Εδώ κάτσε μία να δούμε τώρα, γιατί το έβαλα να κάνουμε βόλτα εδώ στο... Λουπόκιο. Πώς θα πάμε ρε φίλοι τώρα εδώ? Πάμε από εδώ έτσι. Θα δούμε και αυτό εδώ. Εντάξει, τα κάνουμε τα χιλιόμετράκια μας. Κουλουμπόκογε. Με δεκάτε ρε φίλοι και δεν ανεβαίνει. Δεν μας τα λέει καλά. Στην κατηφόρα όλα εργαλεία είναι.
Έχουμε εδώ τζακούσκι, λέει. Τι είναι το τζακούσκι? Το τζακούσκι είναι πρωινό. Είναι πολύ καλοφτιαγμένο. Μέχρι τώρα βλέπω πολύ, πολύ καλοφτιαγμένα πράγματα στο Ρώσικο. Πράγματα που δεν τα έχω ξαναδεί. Έχει τρομερές λεπτομέρειες ο Ρώσικος. Αλλά... δεν ξέρω, κάτι... το κάτι παραπάνω έχει τώρα. Τι είναι τώρα εδώ? Το GPS είναι μικρό ρε φίλε, δεν με βλέπει. Θα πάμε και περιφερειακό να την κάνουμε και εκεί τη, τη βόλτα μας. Εντάξει, κοντέινερ έχουμε πίσω ρε. Οπα. Παιδάκι μετά όλα του, ε. Που του μεταξύ έχω το μυαλό μου στο Σασμάν, ανέβαση κατέβαση και είμαστε όλο παρανομία ρε μεγάλη. Να το ξαναπούμε, οι λεπτομέρειες μέχρι στιγμής είναι πολύ δυνατές. Έτσι, εδώ θα πάμε μία και στον περιφερειακό, εδώ στο κουκούλο, πώς το είπαμε, κουλοπόσχαλια, κάπως έτσι το είπαμε. Καθαρό ρώσικο σκηνικό εξοχής στα μικρά τα χωριά και τέτοια φάση. Μπράβο. Δεκάτη τετάρτη ζωρίζει, θα το βάλουμε δεκάτη τρίτη. Καλά νέα είναι ότι τα παλικάρια εκεί που βγάλανε το μαγκύρου στο Deutsch, χαλαρά λέει. Μόλις μπει ένα 40 η έκδοση του παιχνιδιού, μόλις τελειώσει πέτα δηλαδή, θα το έχουμε ήδη αναβαθμίσει λέει, να είστε ήσυχοι. Καλά νέα αυτά. Αυτό εδώ μας έπεσε κουτί με το, πώς το λένε, με το DAF. Μας έπεσε κουτί γιατί, για να δούμε λίγο. Ναι, εντάξει, μια ευθεία είμαστε. Μας έπεσε κουτί γιατί ήθελα να δοκιμάσω ρε φίλε το Southern Region. Είχα στο μυαλό μου εγώ για την 1.40, γιατί αναβαθμίσαν και οι δύο για την 1.40. Και λέω κάτσε ρε φιλαράκι, τόσο καιρό έχω να του παίξω το παιχνίδι. Τι να παίξεις τώρα, να πας να δεις τα καινούργια μέρη που κάνανε αναβάθμιση στο
μανά το χάρτη της SES στη Γερμανία. Εντάξει, θα πας και εκεί. Αλλά θα ήταν πολύ καλή ευκαιρία τώρα, μέχρι να βγει... μέχρι να τελειώσει η Μπέτα. Τι έχουμε εδώ, εκκλησίες. Αδέρφια κι αυτοί. Τι έγινε, τους πήραν καινούργια περιπουλικά. Δεν πεσέ, ωραία φίλε. Μας έπεσε κουτί που λέτε το ΤΑΦ και δεν είναι ένα 40, γιατί πότε το αναβάθμισε το αλάνι, δεν το πήρα χαμπάρι. Διόρθωσε τα μπαγκάκια, διόρθωσε αυτό στο μπαμπρίζ, γιατί γι' αυτό εδώ μάλλον είχε το ίδιο πρόβλημα. Με το... όπως και το Deutsch. Οπ, παρανομία κάναμε πριν, ρε φίλε. Ω, τι ατζαμίδες, ρε φίλε, είμαστε. Πού πάμε, ρε φίλε. Από εδώ πάμε κανονικά και πού στρίβουμε μετά για να μπούμε εκεί. Όπου να είναι μεγάλη. Και τυχαία το πήρε το μάτι, μου και σε κάτι βιντεάκια στο YouTube που έβλεπα κάτι παλικάρια. Λέει το ΤΑΦ, λέει, γιατί είναι ένα 40 μπέτα. Οπ, λέω, εδώ είμαστε. Αν και τον είχα κάνει αρκετά χιλιόμετράκια του Southern Region, ο Southern Region είναι ένας από τους πιο λεπτομερέστατους χάρτες που μπορείς να βρεις στο Eurodac. Και έχει πολύ τρελό σκηνικό. Λακκούβες, λάσπες, έχει διαδρομές μέσα σε βουνά, χωματόδρομους. Δεν είναι κυριλέ τα πράγματα στο Southern Region. Θα δεις το σκηνικό αυτό το ρώσικο. Θα πας σε αυτοκινητόδρομους και έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχει κάτι δρόμους, κάτσε καλά φίλε. Να το ευχαριστηθείς. Έχει περιπέτεια δηλαδή το δρομολόγιο. Δεν σε αφήνει ήσυχο. Και επειδή κάνανε αναβαθμίσεις αυτοί στον ρώσικο, ενώ ο Southern Region είχε μείνει πίσω σε κάποια φάση, λέω κάτσε να περπατήσουμε το ρώσικο, να έχουμε από εκεί μια βάση και βλέπουμε. Αλλά τώρα τους βλέπω και αυτούς, όπως είπαμε και πριν, ότι έχουν όρεξη και συνεργάζονται κατά κάποιο τρόπο. Τα άλλα καλά νέα με αυτούς τους χάρτες είναι για το Russian Open Spaces. Ο Ρώσος, αυτό που λένε ο Russian Open Spaces, ήταν σε άλλη κλίμακα. Και από εκεί είναι καλά τα νέα, γιατί είπανε για αυτοί ότι ανεβάσανε κάτι φωτογραφίες εκεί στο forum τους. Τον αλλάσουν το χάρτη, λέει, τώρα στην κλίμακα που είναι ο Ρώσικος, που είναι οι άλλοι χάρτες που παίζουν στο Eurotrack. Ένα 19 είπαμε είναι εκεί. Ένα 19 πρέπει να είναι. Οι χάρτες που παίζουν στο παιχνίδι. Για να συνεργάζεται άψογα, λέει, με μια... με καμιά παράκαμψη ή κανένα δρόμο με το Ρώσικο. Άρα και αν όλα τα πράγματα πάνε όπως θέλουμε εμείς οι παίχτες, θα έχουμε Ρώσικο, Southern Region, Russian Open Spaces και το Great Steps. Great Step που λέγαμε, που τα πήρε στο Γαρνίο ο αδερφός, έκλεισε το θέμα του εκεί στο Track Sim Club, δεν ξέρω γιατί. Αλλά πιστεύω να το πάρουν και αυτόν και να έχουμε όλο αυτό το καλό το αποτέλεσμα.
Κάτσε φιλαράκι με το Αλφα Ρωμαίο, μη βιάζεσαι, γιατί βγήκαμε εκτός Φλωρίδας. Καλό θα ήταν αυτό που το έχουμε ξαναπεί, ότι αν κάνουμε τα χιλιόμετρα στο TLC της Σιβηρίας, ο Promotes βγάλανε και αυτοί κάτι φωτό, από την πρόοδο του χάρτη τους θα αναβαθμίσουν και αυτοί μόλις πει ένα 40. Είναι καλή ευκαιρία, μόλις κάνουμε τα χιλιόμετρα στην Ιβηρία, να πλακώσει κάποιος, να το πούμε έτσι, τους χάρτες αυτούς που είναι εκεί για τα ανατολικά. Και είναι καλή ευκαιρία, γιατί μια και είπε και η SES ότι σε κάποια φάση θα πάει προς τα εκεί, μετά την Ιβηρία μάλλον θα πάμε για Ρωσία. Άραγε ένα χρόνο θα έχουμε το προνόμιο εμείς οι παίχτες που θα παίζουμε αυτούς τους χάρτες εκεί προς τη Ρωσία, να απολαύσουμε όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Και πιστέψτε με, είναι... Τι πιστέψτε με? Κοίτα να δεις εδώ τώρα τι γίνεται, φίλε. Λευκορωσία. Rus map. Rus map. Μέχρι εδώ πάνω. Southern region. Ο Great Step φεύγει εδώ. Και ο Russian Open Spaces. Πάμε εδώ. Εντάξει. Άμα τα μαζέψουμε όλα μαζί αυτά εδώ, σε σύγκριση με τις SES, καταλαβαίνετε τι λέμε. Πολλά χιλιόμετρα. Φώτα έχουμε ανοιχτά, στον δρόμο δεν φαίνονται πάλι, φίλε. Τι ήταν αυτά τα 10 γίγκα? 10 γίγκα, ρε φίλε, αναβαθμίσεις. Δεν μου είχε τύχει άλλη φορά, ούτε στο Eurotrack ούτε στο Αμερικάνικο. Στο Αμερικάνικο αναβαθμίζουν τώρα σε 1.40 την πέτα, αλλά όχι τόσο πολύ πράγμα. Εδώ δεν έχουμε το μεταξύ ούτε mod Jessica ούτε τίποτα. Μόνο το mod του φορτηγού, το mod του από τους χάρτες. Πού είμαστε εδώ τώρα? Ωραίο το σκηνικό, ε. Το σκηνικό και 60 FPS καρφί. Μπράβο στα παλικάρια. Ο συμπλέκτης είναι λίγο μαλακός, ρε φίλε. Σε αυτό εδώ, αν θέλετε έναν ήχο πιο καλό, να το πούμε έτσι, τα link όλα για τα mod θα είναι στην περιγραφή του βίντεο, όπως πάντα. Έβγαλε ένα φιξάκι που μπορείς να συνδυάσεις έναν ήχο του Craig Bam, που είναι για το American Truck Simulator, για
Peterbilt, δεν θυμάμαι για ποιο. Πήγαινε καλύτερα, λέει. Εντάξει. Φίλε φασαρία. Αυτή η ήχη πού είναι εδώ τώρα? Έντες ήχων περιβάλλοντος. Εδώ αν θυμάμαι καλά είναι στο 3 αυτά. 5 είναι στη μέση. Αυτός ο τρελός από το Sound Fixes έλεγε όλα αυτά εδώ στο 5 και την κύρια ένταση στο 100%. Εγώ θα παίζω κύρια ένταση γύρω στα 60-70. Ένταση ήχων περιβάλλοντος, ένταση ήχων κόσμου. Αυτά τα δύο τώρα περνάνε για τα τρένα και αυτά που ακούμε. Ποιο όμως είναι? Εντάξει, πες, θα το δοκιμάσεις και θα το βρεις. Μας κλείσει μέσα. Είπαμε τόσες φορές ότι το κάνουμε, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Να μπούμε σε διασταύρωση στα τρένα και να σταματήσουμε και να δούμε τι θα κάνει. Το AI θα σταματήσει. Στην 1.40 beta εδώ τώρα που παίζω, που έβγαλα την κονσόλα πριν να δω τι κάνει, που δοκίμαζα και το φορτηγό, γύρω στα 15-16 error έβγαζε. Ρολάρει πολύ ωραία όμως. Έξι επί 4 σασί, θα δυσκολευτούμε λίγο τώρα εδώ, δεν κόβουν αυτά. Είναι και το κοντέινερ λίγο μεγάλο. Αυτό το κοντέινερ εντωμεταξύ είναι μοντάκι, είναι της Chrono του DLC. Και πάνω έφτιαξε ένα τρελός, κάτι φορτία special, πολύ ωραία. Για να δούμε, καθρέφτες, φαίνονται εδώ καθρέφτες. Μια χαρά πάει. Μεγάλη σκάλα, ρε φίλε. Α, εντάξει, το φράκτη απέραντι φαίνονται. Θα τα διορθώσουν όλα, λοιπόν. Εργαλείο, φίλε, εργαλείο. Λοιπόν, ο Ρώσικος που λέτε μας τελείωσε. Κάναμε πολύ και χιλιόμετράκια εδώ, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε σε όποιον χάρτη και να πας, κάτι θα αφήσεις. Αλλά τώρα βλέπω δρόμους και δρομάκια που δεν υπήρχαν σε προηγούμενες εκδόσεις. Άραγε, παρόλο που λένε αυτοί ότι κάναμε μόνο αναβάθμιση για την Beta π.χ. για την νεότερη έκδοση, κάτι προσθέσανε. Εδώ το Σανκ Πέτερμπουργκ και το Βούμπουργκ, εδώ. Υπάρχει αντών για αυτές τις πόλεις, για τον Ρώσικο, που βάζουν περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό πρέπει να το έχει φτιάξει ο Σεργέη εδώ,
του Σανκ Πέτρεπουργκ και του Βούμπουργκ. Πολύ ωραίο Αντών. Αν το παίξετε το χάρτη, να το βάλετε και αυτό. Και εδώ πάνω τώρα, τι να κάνουμε, να πάρεις δρομολόγιο να τα κάνεις τώρα αυτά εδώ. Δεν έχουμε δει τη διαδρομή. Τέλος πάντων. Είπαμε, θα ρίξουμε βαρύτητα τώρα, κατέβουμε προς τα κάτω. Κοίτα εδώ τι γίνεται ρε φίλε. Κοίτα εδώ τι γίνεται ρε φίλε. Αυτά εδώ που φαίνεται έξω από το χάρτη πρέπει να είναι από αυτό το background. Κάνει conflict. Κάτσε να βρούμε κανένα στροφιλί και καλό να δούμε καμία διαδρομή. Εδώ έχει κάτι διαδρομές μέσα στα βουνά. Κοίτα εδώ φίλε. Πέρασμα λέει. Στο Μιάνσκι, ύψος 512 μέτρα. Ωραία φίλε. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Λοιπόν, πολύ ωραίο το σημερινό το δρομολογιάκι. Πολύ ωραίες λεπτομέρειες σε αυτό το μέρος που προσθέθηκε τώρα στον Ρώσικο. Εδώ στο Γκλουμπόκογε. Θα τα πούμε στο επόμενο που θα κατεφορήσουμε καρφί για Southern Region με το εργαλείο, με τα παλιοσίδερα, με το DAF, το NTT. Τα λέμε στο επόμενο.